Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό Κάναλο. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Εγώ είμαι πολύ καλά. Όπως μου ζητήσατε, έτσι και ήρθα. Με φθινοπορεινά κραγιόν. Γενικά έχω καταλάβει ότι τα κραγιόν είναι το ατού σας και σας αρέσει πάρα πολύ. Και φυσικά δεν μπορώ να σας χαλάω χατήρια. Οπότε ό,τι και όποτε θέλετε να σας κάνω κάποιο βίντεο, μπορείτε να μου το γράψετε στα σχόλια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ακούτε το μπουκωμά μου που έχει μείνει από το COVID, που δεν ήταν COVID, που τελικά δεν ξέρουμε καν τι ήταν, αλλά είναι εδώ ακόμα. Και μάλιστα ήταν και η τρίτη φορά, όχι η πρώτη, όχι η δεύτερη, η τρίτη, κυρίες και κύριοι. Ναι, πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά θέλω να σας πω ότι έχω πάρει τη Cicaper της Dr. Jart, τη φοράω και δεν φοράω πλέον make-up, τη φοράω εδώ και 10 ώρες ήδη και είμαι κατά ενθουσιασμένη. Εννοείται θα τη δούμε σε κάποιο βίντεο στη συνέχεια. Απλά ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Ανέβασα και ένα βίντεο αντίστοιχο στο TikTok αν θέλετε να το βρείτε. Και φυσικά θα κάνουμε και ένα μακιγιάζ ολικό με εκείνη την κρέμα, παύλα BB, παύλα μαγική κρέμα. Συνεχίζω τώρα όμως, γιατί ήρθαμε εδώ για κραγιόν και εγώ έχω πιάσει το πρόσωπο. Λοιπόν, στα χείλη μου φοράω έναν τέλειο συνδυασμό που τον ανακάλυψα σήμερα και νομίζω είναι must φθινοπορεινός συνδυασμός. Καταρχάς, έχω αυτό εδώ το διαμάντι πάρα πολλά χρόνια και δεν εννοώ πάρα πολλά χρόνια το συγκεκριμένο. Και δεν εννοώ ότι το έχω πολλά χρόνια τύπου στο σιρτάρι μου, εννοώ ότι το παίρνω και το ξαναπαίρνω. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα για αυτό εδώ το διαμαντάκι. Είναι από Wycon. Η συγκεκριμένη απόχρωση είναι 82. Ελπίζω να υπάρχει και νομίζω ότι υπάρχει κιόλας. Τώρα το άνοιξα αυτό. Είναι η τρίτη φορά που το παίρνω, δεύτερη, δεν θυμάμαι. Είναι τα Long Lasting Liquid Lipstick. Απλά είναι μαγικά αυτά τα liquid lipstick. Τα βάζεις στα χείλια σου και είναι κάπως ημιδιάφανα και μετά αφήνει αυτό εδώ το τέλειο, τέλειο φινίρισμα και λίγο μέσα που φαίνεται το ροζάκι και είναι το τέλειο χρώμα αυτό, νιώθω. Ξέρω, δεν ξέρω, μια πόρωση, μια κάτι με αυτό το χρώμα. Και σήμερα τι συνειδητοποίησα το μυαλό. Λέω πόσο ωραία ταιριάζει με το Color Sensational, το lip pencil που πήρα από Maybelline από τη Γερμανία που σας είχα δείξει, το οποίο είναι το Gone Grits, και το έχω φορέσει και είναι λες και είναι δικό του, είναι λες και του τρελού, είναι δικό του, ξεκάθαρα, δεν ξέρω, είναι ο τέλειος συνδυασμός για μένα αυτή τη στιγμή, ειδικά σήμερα. Και είχα πολύ έτσι, όπως βλέπεις, έκανα επελεξούδια. Είχα πολύ διάθεση για κάτι τέτοιο και έκατσε γάντι. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Έχει τέλεια υφή αρχικά. Είναι σαν βελούδο, δεν κολλάει καθόλου. Και είναι τέρμα ματ. Δεν σας λέω ότι κρατάει για πάντα. Φυσικά αν φας φεύγει. Αλλά γενικά έχει αρκετά μεγάλη διάρκεια. Συνεχίζω με ένα κραγιόν που σας έχω δείξει. Σας έχω ξαναδείξει φυσικά. Είναι το 930 Nude Embrace της Maybelline, το οποίο επίσης είναι ένα κραγιόν όλων των εποχών, όλων των εποχών. Αυτό το καφέ, φίλε, δεν το βρίσκει συχνά. Είναι ένα καφέ, περτικαλί καφέ, το οποίο με ένα πιο σκούρο περίγραμμα το κάνεις κατευθείαν ένα τέλειο μπέζ καφέ με σκούρο περίγραμμα. Δεν σας βάζω τώρα και περίγραμμα, αλλά να ξέρετε ότι είναι το τέλειο καφέ αυτό. Όλων των εποχών επίσης. Εγώ δεν το βρίσκω καλοκαιρινό με τίποτα, δεν το βρίσκω χειμωνιάτικο με τίποτα, δεν το βρίσκω φθινοπορεινό με τίποτα, δεν το βρίσκω γενικά κάπου. Είναι ξεκάθαρα αυτό που σας είπα για μένα. Must have. Θα συνεχίσω με μια τελείως matte απόχρωση και είναι τα lip crayon της L'Oréal. Matte Lip Crayon λέγεται η σειρά και έχουμε το Smooth Caramel, το οποίο είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Έρχεται έτσι, δεν είναι πάρα πολύ σταθερό, δεν μπορώ να πω ότι είναι πολύ σταθερό, αλλά είναι πολύ ωραίο, παιδιά. Θυμίζει πάρα πολύ το Nude Embrace σε απόχρωση. Απλά το ένα είναι βουτυρένιο, το Nude Embrace, και αυτό είναι τελείως matte. Οπότε για μένα επίσης ανήκει σε όλες τις εποχές το συγκεκριμένο. Βλέπετε πόσο μάτι είναι από την αρχή που το βάζεις, δεν είναι ότι γίνεται στη συνέχεια, ας πούμε, στην πορεία. Μπορείτε φυσικά να το χρησιμοποιήσετε και για περίγραμμα σε κάποιο κραγιόν σας, για να γίνει και λίγο πιο σταθερό το κραγιόν. Μου αρέσει πάρα πολύ, μυρίζει υπέροχα, βούτυρο, μυρίζει καραμέλα, κάπως έτσι ένα πράγμα. Δεν ξέρω,
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν απόχρωση αρχικά. Και γενικά, ό,τι πορτοκαλίζει μου κάνει φθινόπωρο. Οπότε δεν μπορούσα να μην σας το βάλω, καταλάβατε. Είμαι σε αυτό το διχασμό. Και τώρα θα έρθω με ένα τέλειο, τέλειο, τέλειο κομμάτι που πραγματικά είναι το must have κραγιόν του φθινοπόρου για εμένα. Και μιλάω για το Matte Ink, την απόχρωση 70 Amazonica, αν δεν κάνω λάθος. Amazonian είναι η απόχρωση, παιδιά. Δεν έχετε δει κάτι πιο σταθερό και πιο φθινοπορεινό. Μυρίζει καφέ επίσης αυτή η απόχρωση και όχι σαν τα κλασικά της Maybelline. Να ξέρετε, τα Matte Ink κάντε τα μια φορά έτσι και μετά αφήστε λίγο να στεγνώσουν για να μην σας γίνει κολώδης όλο αυτό, ρε παιδί μου. Μοναδικά pumpkin απόχρωση αυτή, πραγματικά δηλαδή είναι. Και εντωμεταξύ, πόσο πιο λευκό φαίνεται το δέρμα μου με ένα πιο σκούρο κραγιόν. Ναι, είναι πιο σκούρο, αλλά παιδιά, είναι μαγεία. Βέβαια στην κάμερα δεν μου αρέσει τόσο πολύ όσο μου αρέσει στην πραγματικότητα, να πω την αλήθεια. Στην πραγματικότητα το βλέπω πολύ διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα για την απλό. Να το ξέρετε, να το επιλέξετε και εξαιρετικά από πάρα πολύ τα ματιά. Πώς τα κατάφερα και το έβγαλα αυτό από το στόμα μου, πάντα θα ρωτάς. Και επειδή ρωτάς, να ξέρεις μόνο με γαλάκτωμα, δεν βγαίνει με τίποτα άλλο. Και πάλι πολύ τρίψιμο. Επειδή μου το γράψατε στα προηγούμενα βίντεο. Και πάμε να συνεχίζουμε με ένα ακόμα ματίνγκ, που δεν είναι καθόλου εγώ, καθόλου. Γενικά έχω σταματήσει να βάζω οτιδήποτε σε τέτοιους τόνους. Αλλά επειδή ξέρω ότι κάποιοι φοράτε τέτοιους τόνους, είναι κρίμα να μην σας δείξω και έναν τέτοιο τόνο πολύ ωραίο και πολύ ωραίο για το φθινόπωρο. Και φυσικά είναι από τα Matte Ink η απόχρωση 115 ή Founder. Δεν είναι εγώ, όπως σας είπα, δεν το φοράω, αλλά παρόλα αυτά είμαι εδώ γιατί πιστεύω σε αυτό το χρώμα. Ναι. Είναι ένα φθινοπορεινό χειμερινό χρώμα. Τι ωραίο pigment που έχουν αυτά τα χρώματα, δεν υπάρχει. Σε κάποια άλλη φάση που δεν θα είχα ταλαιπωρήσει τόσο τα χείλη μου για να αλλάξω 500.000 κραγιόν, θα έβαζα και ένα κονσιλεράκι για να το κάνω πιο ωραίο και σχηματισμένο γύρω-γύρω. Αυτό είναι και το επόμενο κραγιόν, που από δεν μπορώ να με δω καθόλου έτσι, ούτε να με φανταστώ, ούτε να με βλέπω, Θεέ μου, τέλος πάντων. Οκ. Okay. Είναι ένα ωραίο χρώμα παρόλα αυτά. Μπορεί εσείς να μου πείτε ότι μου πάει. Δεν ξέρω. Αυτό ήταν το pack list που έχω κάνει για σας για τα φθινοπορεινά κραγιόν. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, πατήστε φυσικά ένα like από κάτω. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά. Σας χαιρετώ. Να περνάτε τέλεια. Bye!